εντυπωσιακή. Ο Κουτσόπουλος όμως το τέτα-τέτ δεν θα στείλει μπάλα στα δίχτυα. Και εδώ στο 50 έχουμε τον γκολ του Ατρομήτου με τον Αναστασάκο. Από τον Φαβάλη μπάλα έφτασε στον επιθετικό της ομάδας του Περιστερίου. Πέρασε τον Μπλάζιτ, τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, και έδωσε το προβάδισμα στον Ατρόμητο. Ένα επιθετικό δίδυμο, ο Αναστασάκος και ο Κάβας που συνδυάστηκαν με πολύ ωραίο τρόπο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και ο Φαβάλη με τις μεταβιβάσεις μπάλα λίγο αργότερα. Και πάλι από πάσα του Φαβάλη, ο Αναστασάκος προσποιείται ότι θα δώσει στον Κάμπα, περνά τον Μπλάζιτ, 2-0 ο Ατρόμητος με τον τρόπο που βλέπουμε. Δεύτερο προσωπικό τέρμα του Αναστασάκου, ο οποίος θα αποθεωθεί και από τους οπαδούς της ομάδας του Περιστερίου. Με πολύ ωραίο τρόπο θα περάσει τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, διπλασιάζοντας τα τέρματα για τον Ατρόμητο. Μετά το 2-0 θα έρθει λοιπόν στο 88 ο Νεμπεγκλέρα στη σέντρα, ο Ποποβίτς θα είναι αφύλακτος και θα πετύχει το τελικό 3-0. Εδώ είναι η προσπάθεια του Κώστα Νεμπεγκλέρα. Η μπάλα έφτασε στον επιθετικό του Ατρομήτου και με αυτόν τον τρόπο διαμόρφωσε το τελικό Ατρόμητος Λεβαδιακός 3-0. Δίνοντας μια σπουδαία νίκη στον Ατρόμητο, η οποία σίγουρα είναι δίκαιη. Ο Λεβαδιακός είχε κάποιες φάσεις, αλλά ο Ατρόμητος ήταν πιο ουσιαστικός και πολύ καλύτερος σε αυτό το παιχνίδι. Ενώ βλέπουμε και πάλι το τρίτο γκολ της ομάδας του Περιστερίου. Ιωσήφ, σε ευχαριστούμε πολύ. Κώστα.